Έχουμε χθες την κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή των Ελλήνων από το Υπουργείο Οικονομικών. Και οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη διαμορφώνονται στο 5,6, στους αριθμούς πάμε πάντα καλά, στον πληθωρισμό στο 9,7 και για την ερχόμενη χρονιά προβλέπεται ανάπτυξη 1,8 και πληθωρισμός 5%, παρότι περιγράφεται, προσέξτε, ότι όλα αυτά έχουν συγκροτήσει έναν προϋπολογισμό μέσα σε ένα κλίμα μεγάλης αβεβαιότητας. Τι πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες λοιπόν από την κατάθεση του προϋπολογισμού και τι προκύπτει πίσω από την ευημερία κάθε φορά, διαχρονικό αυτό, των αριθμών. Θα μας βοηθήσει σήμερα ο κύριος Κωνσταντίνος Μελάς, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πάντιο. Καλημέρα κύριε Μελά. Καλημέρα και σας κύριε Σαχίνη. Επειδή συνήθως προϋπολογισμούς, τα στικάκια τα τελευταία χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις πάμε καλά στα νούμερα. Πώς το αποκωδικοποιούμε έναν προϋπολογισμό που βάζει κάποιες βεβαιότητες δηλώνοντας ότι έχει συγκροτηθεί μέσα σε ένα καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας? Το πρώτο που πρέπει να πούμε κύριε Σαχίνη είναι αυτό το οποίο τονίσατε επανειλημμένως, δηλαδή το καθεστώς αβεβαιότητας. Επομένως, μέσα σε αυτό το καθεστώς αβεβαιότητας έχουν γίνει ορισμένες εκτιμήσεις και όχι προβλέψεις. Εκτιμήσεις για το πώς θα εξελιχθούν τα μακροοικονομικά μεγέθη για το 2023. Το ότι οι προϋπολογισμοί ή εν πάση περιπτώσει οι προϋπολογισμοί της κυβέρνησης και ο προηγούμενος, αν το κοιτάξετε όταν κατατέθηκε πέρσι για το 2022 και δείτε τα στοιχεία πώς εξελίχθηκαν, θα καταλάβετε ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις από το τι είχε ο προϋπολογισμός για το 2022 και πώς ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε χτες λέει για τα στοιχεία του 2022 πριν πάμε στο 2023. Επομένως βλέπουμε ότι εκεί υπάρχουν πάρα πολύ οι μεγάλες αποκλίσεις. Παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα στοιχείο, ότι ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου ήταν... Η πρόβλεψη ήταν 21,9 το 2022, τώρα είναι στο 10. Οι εξαγωγές, η συμμετοχή των καθαρών εξαγωγών, δηλαδή του εξωτερικού εμπορίου, εξαγωγές μείον εισαγωγές στο ΑΕΠ ήταν θετικές για το 2000, θα συμβάλλουν, η συμβολή τους ήταν θετική, αποδεικνύεται ότι δεν είναι θετική το 2022 και δεν θα είναι ούτε το 2023. Ο πληθωρισμός ήταν 0,8 και είναι 9,8. Και πάει λέγοντας, να μην σας πω νούμερα και στοιχεία, αυτό θέλω να δείξω ότι ακριβώς όταν στις προϋπολογισμούς που γίνεται μέσα σε ένα καθεστώς αβεβαίωτος υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ανταλάβουμε της μετρητής, ας το πω έτσι λαϊκά. Εκείνο που έχει τώρα για το 2023 μεγάλη σημασία είναι το εξής, ότι θα έχουμε μία μικρότερη αύξηση της πίτας, δηλαδή από το 5,6 που υπολογίζουμε ότι θα αυξηθεί το 2022, η πίτα δηλαδή το ΑΕΠ θα αυξηθεί 1,8. Άρα λοιπόν η αύξηση της πίτας θα είναι μικρότερη. Η δημόσια κατανάλωση, δηλαδή επί της ουσίας οι επιδοτήσεις οι οποίες στήριζαν σε ένα βαθμό το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, θα είναι αρνητικός. Άρα δηλαδή θα έχουμε μείωση των επιδοτήσεων και των χρημάτων των οποίων φτάνουν στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει σε μεγάλο βαθμό, παρότι υπάρχουν ορισμένα μέτρα που το αντισταθμίζουν, θα τα πω αμέσως μετά γιατί θέλω να είμαι απολύτως αντικειμενικός, σημαίνει ότι το πραγματικά διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, όπως το 2022 έχει περάσει σε αρνητική φάση, είναι αρνητικό, δηλαδή σε σχέση με τον πληθωρισμό είναι μειωμένη η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, το διαθέσιμό τους εισόδημα έχει μειωθεί, έτσι και το 2023, παρά τη μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους ιδιώτες, παρά την αύξηση των συντάξεων, θα συνεχίσει να είναι αρνητικό. Άρα λοιπόν αυτό που μας ενδιαφέρει, θα έχουμε μία μικρότερη αύξηση της πίτας και η κατανομή του εισοδήματος, δηλαδή η κατανομή αυτής της πίτας κατά 99% θα είναι πάλι εις βάρος των πολλών,
και υπέρ των λίγων. Άρα να μην σας ρωτήσω αν βρίσκεται στοιχεία σε αυτόν τον προϋπολογισμό αναδιανεμητικού χαρακτήρα. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν στοιχεία. Εκείνο το οποίο υπάρχει και πρέπει κάποια στιγμή να το λάβουμε υπόψη μας είναι ότι ακόμα και αυτή η μεγένθηση η οποία θα επιχειρηθεί να προέλθει κυρίως όχι από τις εξαγωγές, επαναλαμβάνω, οι εξαγωγές, αυτό που λέμε οι καθαρές εξαγωγές, δηλαδή εξαγωγές μείον εισαγωγές, συμβάλλουν αρνητικά παρά τα όσα λέγονται περί αυξήσεως των εξαγωγών. Διότι οι εισαγωγές αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό και άρα δημιουργούν αρνητική συμβολή στο ΑΕΠ. Αυτό το οποίο επιχειρείται να κρατήσει το ΑΕΠ σε αυτή τη μεγένθηση έστω του 1,8, θα δούμε πόσο θα είναι, είναι οι επενδύσεις οι οποίες κυρίως θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό όμως δεν είναι βέβαιο, διότι εδώ εμπλέκονται και οι επιχειρήσεις. Και το θέμα είναι, εάν οι επιχειρήσεις αποφασίσουν να επενδύσουν και να προχωρήσουν τις προγραμματισμένες επενδύσεις σε ένα τέτοιο καθεστώς αβεβαιότητας. Ερώτημα εδώ, κρίσιμο. Στο Ταμείο Ανάκαμψης θεωρείται ότι είναι ανοιχτό για όλες τις επιχειρήσεις ή ο τρόπος που έχει δομηθεί το κατευθύνει στις μεγάλες επιχειρήσεις? Όχι βέβαια, υπάρχει μια πολύ απλή λογική στην κυβέρνηση η οποία λέει μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να επενδύσουν σε αυτούς τους τομείς ψηφιακής, στα ψηφιακά και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λόγω ότι μπορούν να κάνουν, να έχουν μεγάλες οικονομίες κλίμακος και επομένως εάν αυτές επενδύσουν μετά στην πορεία του χρόνου θα διαχυθεί η ανάπτυξη προς τα κάτω. Νομίζω ότι είναι μια λάθος αντιμετώπιση όλου αυτού του θέματος, διότι αφήνει απ' έξω τεράστιο αριθμό επιχειρήσεων και με δεδομένη τη δομή της ελληνικής οικονομίας όπου οι μικρομεσαίες επιχείρησεις είναι η μεγάλη πλειοψηφία, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί έναν πρόβλημα. Μάλιστα, μέχρι να διαχυθεί θα σας πω εγώ κύριε Μελά, αν διαχυθεί θα έχουν βάλει λουκέτο αυτές, δεν θα υφίσταται. Νομίζω είναι μια πιθανότητα. Μάλιστα. Τώρα κύριε Μελά, είπατε ότι υπάρχουν κάποια αντισταθμιστικά τα οποία βεβαίως δεν τα θεωρείτε μείζων σημασίας, ωστόσο λένε κάτι. Ποια είναι αυτά? Τα είπαμε. Είναι παραδείγματος χάρη η μείωση της ειδικής εισφοράς. Μάλιστα. Αλληλεγγύηση στους ιδιώτες. Είναι η αύξηση των συντάξεων κατά 7,6% όπως λέει χαμογελώντας ο κ. Κατζηδάκης των συνταξιούχων. Των ήδη πετσοκομμένων άνευ πληθωρισμού. Με πληθωρισμό εξανεμίζονται και αυτά. Ναι, δεν είναι. Μάλιστα. Αλλά όλες αυτές οι αυξήσεις έχω την αίσθηση ότι δεν θα μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση του ονομαστικού διαθεσίμου εισοδήματος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις απώλειες οι οποίες θα προέλθουν από τον πληθωρισμό. Πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα λέμε μέσα σε ένα πλαίσιο όπου τα πράγματα θα είναι κανονικά. Δηλαδή κανονικά μέσα σε αυτή την κανονικότητα να ζούμε. Δηλαδή δεν θα έχουμε διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, δεν θα έχουμε χειροτέρευση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Και το τρίτο το οποίο είναι σημαντικό, το οποίο ξέχασα και πρέπει να το πω, ότι από τη στιγμή που ο περίγυρός μας ο οικονομικός, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά πάσα πιθανότητα οι περισσότερες χώρες το τελευταίο τρίμηνο του 2022 και το πρώτο τρίμηνο του 2023 θα περιέλθουν σε κατάσταση ύφεσης και πιθανότητα και ακόμα περισσότερο και στο επόμενο τρίμηνο, καταλαβαίνετε ότι μια μεγάλη πηγή εσόδων της ελληνικής οικονομίας, ο τουρισμός, τα τουριστικά έσοδα, τίθεται ένα αμφιβόλο εάν θα συνεχίσει να έχει τις ίδιες αποδόσεις που έχει το 2022. Όλα αυτά όμως είναι μέσα σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εμείς λέμε ποια είναι τα σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα. Και βεβαίως να μην χειροτερέψουν οι γενικότερες συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας, παραδείγματος χάρη η συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, η συνέχιση του οικονομικού πολέμου ανάμεσα στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εάν η Γερμανία αντέξει, διότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία βάλεται και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κυρίως, αλλά και σε σχέση με την Ρωσία
φαίνεται ότι τη στοιχίζει πάρα πολύ αυτή η έλλειψη του φτηνού φυσικού αερίου που έρχεται από τη Ρωσία. Επομένως είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα στον περίγυρό μας, το οποίο δεν είναι δυνατόν να μην έχει αντανακλάσεις στην ελληνική οικονομία. Θα επιστρέψω σε αυτό που είπατε για τη Γερμανία. Θέλω εδώ, λέει ένας ακροατής, ο Γιάννης: κύριε Μελά, ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το κρίσιμο χρονικό διάστημα που κατά εσάς θα προσδιορίσει αν θα υπάρξει περαιτέρω ύφεση στην παγκόσμια οικονομία του 23? Νομίζω ότι είναι τα δύο πρώτα, το τελευταίο τρίμηνο του 2022, το πρώτο τρίμηνο του 2023, και από εκεί και πέρα θα δούμε. Θα δούμε. Δηλαδή αυτό το εξάμηνο, ας πούμε το Νοέμβρης, Δεκέμβρης, Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης του 23 και τα λοιπά, είναι πολύ κρίσιμο για τις εξελίξεις. Μετά μην ξεχνάτε ότι οι εξελίξεις δεν είναι μόνο ότι θα δημιουργηθεί μια ύφεση. Μια ύφεση δεν προκαλεί μόνο μια μείωση του ΑΕΠ. Προκαλεί και προβλήματα στο χρέος. Η παγκόσμια οικονομία είναι υπερχρεωμένη. Και δεν είναι μόνο τα κράτη τα οποία είναι υπερχρεωμένα. Είναι και οι εταιρείες που είναι υπερχρεωμένες. Είναι και οι ιδιώτες, τα νοικοκυριά που είναι υπερχρεωμένα. Παράδειγμα, χάρη το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα, το είπατε, 1 εκατομμύριο πληστηριασμοί στην Ελλάδα. Το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 260 δισεκατομμύρια. Επομένως και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη και γενικότερα στον κόσμο. Άρα είναι η υφεσιακή κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα αρνητικά σε πολλά οικονομικά μεγέθη. Σαφές αυτό που λέτε. Θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο του προϋπολογισμού, να το ξαναδούμε στην πορεία του, αλλά σε επίπεδο φόρων άμεσων και έμεσων, τι προκύπτει, διότι είναι ο κύριος εισπρακτικός μηχανισμός στα ταμεία του κράτους από τα οποία προκύπτουν και οι επιδοτήσεις. Αν δεν το έχουμε καταλάβει. Εδώ υπάρχει, θίξατε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι εγώ ασκώ μια κριτική στην κυβέρνηση, την οποία ασκούσα και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση έχει περισσότερα έσοδα λόγω του πληθωρισμού, αν κοιτάξετε από το φόρο ΦΠΑ και τα λοιπά, από τους έμεσους φόρους δηλαδή επί της ουσίας, γύρω στα 4,5 με 5 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 5 δισεκατομμύρια είναι χρήματα τα οποία ένα ποσοστό υποτίθεται ότι προέρχεται από την αύξηση, από τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από τον πληθωρισμό. Είναι πληθωριστικό χρήμα. Δηλαδή το πληρώνουν οι καταναλωτές. Και αυτό το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να καλύψει το πρόβλημα του πρωτογενούς ελλείμματος το οποίο έχει προκειμένου το 2023 να δείξει ότι υπάρχει πρωτογενές θετικό αποτέλεσμα, αλλά στην ουσία έχω την αίσθηση ότι δεν διαφέρει πολύ από αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ τα έπαιρνε από και έμεσους και άμεσους φόρους. Αυτοί τα παίρνουν τώρα από έμεσους φόρους. Θα μπορούσαν, παραδείγματος χάρη, αντί να έχουν 5 δισεκατομμύρια έσοδα παραπάνω από τα προϋπολογισθέντα, λέω, θα μπορούσαν να έχουν 2 δισεκατομμύρια. Και τα υπόλοιπα 3 δισεκατομμύρια θα μπορούσαν να τα στερηθούν κάνοντας μια πολιτική μείωση τιμών και παρεμβάσεις πολύ συγκροτημένες για τη συγκράτηση των τιμών, ώστε να ωφεληθεί ο καταναλωτής στην πηγή του. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κλείσω ως εξής. Προχθές γράψατε ένα άρθρο, το οποίο πρέπει να το πω αυτό, στο SL Press μπορεί να καταφύγει ο κόσμος να το δει. Έχει σπάσει ανάγνωση. Και γιατί ο τίτλος εξητάρει, αλλά η ανάλυση εξητάρει ακόμη περισσότερο, είναι αυτό το ελληνικότατο των Deutschland über alles πλην Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά είναι εντυπωσιακό, διότι επικεντρώνεστε στην μέχρι σήμερα ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία, η οποία είναι και ο δείκτης τελικά που πάει η Ευρώπη, εάν πάει με αυτό το μοντέλο. Και θέλω να μας πείτε δύο κουβέντες. Στα σοβαρά θεωρείτε αυτή τη στιγμή εσείς, αν κατάλαβα καλά, ότι είναι κρίσιμο όχι μόνο για τη Γερμανία αλλά και για όλους τους άλλους που πάει το πράγμα? Σαφέστατα. Σαφέστατα. Το είπα και στη διάρκεια της συζήτησής μας. Η Γερμανία βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση σήμερα, δύσκολη θέση,
λόγω των γενικότερων πλανητικών εξελίξεων, αλλά και ειδικότερα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η κύρια πίεση που δέχεται αυτή τη στιγμή η Γερμανία προέρχεται από τη ΣΥΠΑ και αφορά δύο κύρια ζητήματα. Τη σχέση Γερμανίας και τη Ρωσία, τις ξέρουμε όσον αφορά το φυσικό αέριο, το ενεργειακό τομέα, αλλά και τη σχέση της με την Κίνα. Πιέζει τρομακτικά τη Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, να σταματήσουν να έχουν συναλλαγές σε μεγάλο βαθμό με την Κίνα. Δηλαδή να ακολουθήσουν τη ΣΥΠΑ και στον πόλεμο που έχει ανοίξει, τον οικονομικό πόλεμο που έχει ανοίξει με την Κίνα. Η Γερμανία, όπως ξέρετε, το οικονομικό της υπόδειγμα κινείται με βάση η κινητήριος δύναμη του οικονομικού της υποδείγματος είναι οι εξαγωγές. Η φτηνή ενέργεια και η οργάνωση της παραγωγής, της εργασίας με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν της Αμερικής επεμβαίνοντας και έχουν στερήσει τη Γερμανία το φτηνό αέριο και τώρα προσπαθούν να στερήσουν και από τη Γερμανία τις σχέσεις τις εμπορικές και συναλλακτικές και επενδυτικές με την Κίνα. Αυτό συγχρόνως, αν βάλουμε και τις σχέσεις της Ρωσίας με τη Γερμανία, όπου η Ρωσία φαίνεται, δεν ξέρουμε τι σκέφτεται ο Πούτιν, αλλά έχω την εντύπωση ότι πλέον και αυτό σκέφτεται ότι πρέπει να πιέσει στα έσχατα τη Γερμανία, δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στο γερμανικό υπόδειγμα, διότι η όλη προσπάθεια πορείας προς μια αυτοδυναμία της Γερμανίας, αυτονομία της Γερμανίας, στηριζόταν στην οικονομική της δύναμη. Έτσι έγινε. Όταν λοιπόν στερήσεις εξαγωγές, οι οποίες στηρίζονται στο φτηνό ή στην φτηνή ενέργεια, και προσπαθείς να επιβάλλεις απαγορεύσεις στις συναλλαγές με την Κίνα, καταλαβαίνετε ότι σήμερα η Γερμανία βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν ήταν άλλωστε τυχαία το ταξίδι του Σόλτς στην Κίνα. Επομένως, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μπορώ να σας πω 2-3 στοιχεία, αν θέλετε. Ναι, ναι. Το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Bundesbank, το Μάρτιο-Σεπτέμβριο του 2022, Μάρτιο-Σεπτέμβριο, μιλάω για το 2022, είχε πλεόνασμα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Έναντι η 123 που είχε το 2021. Επομένως, βλέπουμε ότι μειώνεται το εμπορικό της πλεόνασμα πάνω από 50 δισεκατομμύρια. Το ίδιο και το ισοζύγιο 300 συναλλαγών. Δηλαδή τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι από τη στιγμή που μπήκε σε αυτό το παιχνίδι η Γερμανία, φαίνεται ότι αρχίζουν να μειώνονται σταδιακά η κύρια δύναμή της. Και ποια είναι η κύρια δύναμή της? Είναι οι εξαγωγές της. Επομένως, έχω την πεποίθηση, να μην πω τη βεβαιότητα, ότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία βρίσκεται σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση, και επειδή καλός ή κακός η Γερμανία και για λόγους αντικειμενικούς αποτελεί την καρδιά του συστήματος της Ευρωζώνης, τα πράγματα θα πρέπει να μας δημιουργήσουν αναστοχασμούς και για το μέλλον όλης αυτής της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί σήμερα στην Ευρώπη. Φαίνονται λίγο αυτά τα οποία λέω, λίγο ότι δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Μπορεί να μην ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα, αλλά έχω την αίσθηση ότι αποτελούν μία πηξίδα για το πώς θα εξελιχθούν πιθανόν τα πράγματα στο μέλλον. Κύριε Μελά, να σας ρωτήσω κάτι. Με βάση αυτό που σωστά περιγράφετε εσείς, ωστόσο θα σας πει κάποιος, 2-3 δεκαετίες τώρα η Γερμανία μαζεύει όλο το χρήμα της Ευρώπης. Σωστό. Έτσι. Άρα δεν έχει τη δυνατότητα σε αυτή την αβεβαιότητα και την κρίση να παίξει ακόμη και με την Κίνα απευθείας, με τις σπάνιες γαίες, με τους αγωγούς, να φτιάχνει από τώρα την κατάσταση του επόμενου πλαισίου, όπου πάλι οι Ευρωπαίοι, ώρα ό,τι γινόταν με τις ΑΠΕ, θα αγοράζουν την τεχνολογία και την ενέργεια από τη Γερμανία, που θα είναι ο ενδιάμεσος. Έχετε δίκιο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται, διότι δεν είναι μόνο τα θέματα τα εμπορικά και τα οικονομικά. Είναι και τα θέματα τα γεωπολιτικά. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή, παρότι ο Σόλτς ανακοίνωσε πριν 4-5 μήνες ότι θα δαπανίσει 100 δισεκατομμύρια για τον εξοπλισμό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων και προτίθεται να αγοράσει, προσέξτε, δεν θα αγοράσει ευρωπαϊκά, θα αγοράσει F-35 αμερικάνικα.
Όλα αυτά δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή με τη συγκεκριμένη ηγεσία στη Γερμανία είναι πλήρως υποταγμένη στις ΗΠΑ. Γι' αυτό και ο τίτλος του άρθρου που αναφέρατε έτσι. Σύμφωνοι, η Γερμανία δημιούργησε το ευρώ, κέρδισε, έκανε ό,τι έκανε. Έχετε δίκιο εσείς βέβαια σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Ναι, διότι οι Γερμανοί, δεν διαφωνεί κανένας. Γιατί οι Γερμανοί βιομήχανοι, θέλω να το πω, είναι αυτοί που στην ουσία τράβηξαν τα αυτοί τους όλους και του παν πήγαινε Πεκίνο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Η Γερμανία, αν τώρα δεν έχουμε χρόνο να σας αναφέρω στοιχεία, μπορώ να σας αναφέρω δύο-τρία πράγματα, παραδείγματος χάρη, ότι τι κάνουν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5.000 επιχειρήσεις γερμανικές στην Κίνα. 1.000.000 άνθρωποι δουλεύουν στην Κίνα. Οι κινέζικες επιχειρήσεις στη Γερμανία άλλο 1.000.000. Οι γερμανικές επιχειρήσεις πολλούν στην ασιατική χώρα κατά μέσον όρο το 1/3 της παραγωγής τους στα αυτοκίνητα. Μόνο η Volkswagen πουλάει περισσότερα από 4.000.000 οχήματα το χρόνο. Έχει 4 εργοστάσια. 16 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, τα οποία τα 11 τα άνοιξαν το 18. Στον τομέα των χημικών, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, στον τομέα παραδείγματος χάρη των εργαλειομηχανών. Η ΜΠΑΣ παραδείγματος χάρη, μεγαλύτερη στον τομέα των χημικών, κατασκευάζει νέο εργοστάσιο στην Κίνα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά σωρία στοιχείων τα οποία δείχνουν ότι πράγματι υπάρχει αυτή η μεγάλη σχέση. Το θέμα είναι ότι εμπλεκόμενη η Γερμανία σε αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι, και εδώ πραγματικά είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό για να το εξηγήσουμε, και υποτασσόμενη πλήρως στις ορέξεις των Αγγλοσαξόνων στην πλευρά της Ευρασίας, δηλαδή των Άγγλων και των Αμερικάνων, οι οποίοι συνεπικουρούνται στην Ευρώπη με τους Πολωνούς και με τις Βαλτικές χώρες, έχει βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολα γεωπολιτική θέση αλλά και γεωοικονομική θέση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βεβαίως υπάρχει αυτή η πιθανότητα, και αυτή η πιθανότητα σαφέστατα θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα και σε εμάς, δηλαδή στους υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Αλλά αυτή τη στιγμή η Γερμανία αντιμετωπίζει αυτό το μεγάλο δίλημα που σας λέω. Η γραμμή Biden συνεχίζει την εποχή του Τραμπ όσον αφορά τις κυρώσεις και τη μείωση των εμπορικών και επενδυτικών συναλλαγών με την Κίνα, και το απαιτεί και από τους Ευρωπαίους και κυρίως από τη Γερμανία. Βεβαίως η Γερμανία αφίσταται αυτή τη στιγμή, ειδικά η βιομηχανική τάξη. Θα δούμε, διότι και στη Γερμανία δεν είναι όλοι οι, ας πούμε, Γερμανοί υπέρ της γερμανικού συμφέροντος. Πολλοί βλέπουν το γερμανικό συμφέρον να είναι ταυτισμένο με το συμφέρον των ΗΠΑ. Δηλαδή η κυρία Μπέρμποκ τι κάνει, ας πούμε. Σωστό. Ή η κυρία Φορντελάιεν. Σωστό. Επομένως είναι μια κατάσταση την οποία θα πρέπει να τη μελετήσουμε και να περιμένουμε τις εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ όμως σημαντικό αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή και για τη Γερμανία αλλά και γενικότερα για την Ευρωζώνη. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί ανοίξατε και αυτό το μεγάλο παράθυρο και το κάνατε μέσα από ένα εντυπωσιακό άρθρο και συνεχίζετε, ξεδιπλώσατε και σήμερα μερικές σκέψεις, προλάβαμε κάτι να ακούσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μελά. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.